Περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι βιομηχανικών αποβλήτων θάβονται από τη δεκαετία του 90 σε αυτή τη χωματέρη. Μια τεράστια οικολογική πρόκληση, αλλά ίσως και μια οικονομική ευκαιρία. Μπορούν όλα αυτά τα πλαστικά και τα μέταλλα να ανακυκλώνονται με αποτελεσματικούς και βιώσιμους τρόπους? Ευρωπαίοι επιστήμονες βρίσκονται εδώ αναζητώντας απαντήσεις. Η συνολική έκταση καλύπτει περίπου 2.300 στρέμματα. Σε ορισμένες περιοχές βαθιά στη γη υπάρχουν επίπεδα πάχους 10 μέτρων από πλαστικό, ξύλο, μέταλλα ή χαρτί. Yeah. Εκεί όπου οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν μόνο σκουπίδια, οι επιστήμονες και οι διαχειριστές αποβλήτων αντικρίζουν ένα θησαυρό. Τα υπάρχοντα απόβλητα αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο όγκο δευτερογενών πρώτων υλών και ενέργειας που μπορούμε να πάρουμε από τους χώρους υγειονομικής ταφής και να επανεισάγουμε στην οικονομία. Για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε πολύ καινοτόμες τεχνολογίες, έτσι ώστε να πάρουμε τα απόβλητα από τη χωματερή. Εμείς χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες διαλογής και επεξεργασίας για την ανάκτηση των διαφόρων κλάδων αποβλήτων. Μία από αυτές τις προηγμένες τεχνολογίες δοκιμάζεται εδώ στην Αυστρία. Τρεις διαφορετικοί αισθητήρες σε αυτό το πρωτότυπο επιτρέπουν την επεξεργασία αποβλήτων από παλαιούς χώρους υγειονομικής ταφής, τους οποίους η αλλοιωμένη σύνθεση και δομή καθιστούν πολύ δύσκολο να διευθετηθούν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό διαλογής. Στο εσωτερικό των χώρων υγειονομικής ταφής, τα απόβλητα εκτίθενται σε διάφορους παράγοντες. Η σκόνη και το νερό μεταβάλλουν την επιφάνεια των θαμμένων αποβλήτων, ενώ το περιβάλλον μπορεί επίσης να είναι πολύ αλκαλικό και όξινο και αυτό επηρεάζει το υλικό. Όταν συλλέξουμε τα απόβλητα, προσαρμόζουμε αλγόριθμους σε αισθητήρες της μηχανής μας, έτσι ώστε να μπορούν να ταξινομηθούν σωστά τα διαφορετικά υλικά, παραλείποντας παράλληλα ορισμένες ουσίες. Μόλις ταξινομηθεί το υλικό από τη χωματερή, μπορεί να ανακυκλωθεί με εξειδικευμένες χημικές διεργασίες. Οι ερευνητές μετατρέπουν τα απόβλητα σε γυάλινη σκόνη που, αναμειγμένη με άμμο και άλλες χημικές ενώσεις, μπορεί να βοηθήσει στην κατασκευή οικοδομικών υλικών όπως τούβλα, κεραμίδια ή πλάκες πεζοδρομίων. Η χημική σύνθεση αυτών των προϊόντων είναι εντελώς διαφορετική από το συνηθισμένο σκυρόδεμα τσιμέντου. Μηχανολογικά παρέχουν τις ίδιες ιδιότητες, αλλά χημικά είναι τελείως διαφορετικά. Μπορούν, για παράδειγμα, να αντέξουν πολύ καλύτερα εκθέσεις οξέων ή έχουν μεγαλύτερη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Περίπου 500.000 χώροι υγειονομικής ταφής είναι διάσπαρτοι σε όλη την Ευρώπη και περιμένουν να γίνουν εκμεταλλεύσιμοι με τον τρόπο που οι έρευνες θεωρούν θα είναι κερδοφόροι για την οικονομία και ωφέλιμοι για το περιβάλλον. Κάθε χώρος υγειονομικής ταφής είναι σαν ένα σπίτι, μια κατασκευή που αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να εμφανίζει ρογμές. Κάποια στιγμή η ρήπανση του νερού, η ρήπανση του εδάφους θα συμβεί. Αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα κάθε είδους χώρος υγειονομικής ταφής θα χρειαστεί ένα είδος αποκατάστασης. Για το λόγο αυτό, η ενισχυμένη συλλογή των αποβλήτων μέσα από τις χωματερές προσπαθεί να συνδυάσει αυτή την πτυχή της αποκατάστασης, απομακρύνοντας για πάντα την πηγή της ρήπανσης, με δραστηριότητες ανάκτησης σπόρων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ενισχυμένη εξόρυξη των χώρων υγειονομικής ταφής θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα στην Ευρώπη σε λιγότερο από 10 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σύντομα νέα νομοθετική ρύθμιση.